Τα τείχη που έγιναν ζεστή αγκαλιά. Συγγραφέας Κατερίνα Μουρίκη. Εικονογράφος Ζωή Χωριατέλη. Εκδόσεις Θύρα. Ήταν κάποτε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη. Ολόγυρα ήταν προστατευμένη από ψηλά τείχη που εχθρός κανείς δεν τολμούσε να τα διαβεί. Τα παιδιά έπαιζαν ξέχνιαστα στα καταπράσινα πάρκα και στις όμορφες αυλές των σχολείων, ενώ οι μεγάλοι περνούσαν ανέμελα μέσα και έξω από τα σπίτια τους όλες τις μέρες του χρόνου. Ποτέ δεν είχαν περάσει τη μεγάλη πύλη του τείχους που τους προστάτευε από εχθρικές επιθέσεις. Έτσι η ζωή κυλούσε ήρεμη και ευτυχισμένη. Ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα με έναν ήλιο χλωμό που έπαιζε κρυφτούλι με τα πυκνά μπαμπακένια σύννεφα. Στη μεγάλη πλατεία της πόλης, μια παρέα παιδιών, αψηφώντας το κρύο, έπαιζαν με γέλια και ξυφωνητά. Τα χοντρά και αφράτα ρούχα τους, οι μπότες, τα ολόμαλα σκουφιά και τα γαντάκια που φορούσαν, ζέστηναν τα κορμάκια τους και τα κρατούσαν απρόσπλητα από την παγωνιά. Ξαφνικά εμφανίστηκε αυτός ο άγνωστος. Ένας παππούς. Ήταν μικρός όμως, με γκρίζα μαλλιά και γενναιάδα που έφτανε μέχρι το στήθος του. Φρούσε ένα μάλινο σκούφο και ένα σκούρο παλτό ξεφτισμένο από την πολυκαιρία. Τα παιδιά με το που τον είδαν σταμάτησαν το παιχνίδι τους και άρχισαν να τον περιεργάζονται. Ο παππούλης έβγαλε κάτω από το τριμμένο παλτό του ένα κόκκινο μονοκιάλι. Έμοιαζε με πειρατικό και κοίταξε προς την πλευρά του θεόρατου τείχους. Κοιτούσε, ξανακοιτούσε και ύστερα σήκωνε τα μάτια του προς τον ουρανό και ψιθύριζε κάτι που τα παιδιά δεν μπορούσαν να ακούσουν. Μα τι να έβλεπε πάνω στις χοντρές πέτρες? Τη συνέχεια της ιστορίας, παιδιά, θα τη διαβάσετε στο βιβλίο «Τα τείχη που έγιναν ζεστή αγκαλιά» από τις εκδόσεις «Θύρα». Κεντρική διάθεση Αβέροφ 2. Τηλέφωνο 210-52-38-305.